Κατσαλάκη, 62 Ιρλανδικές διαβάσεις στο Δήμο του Αγίου Νικολάου. Δεν τις λες καθόλου λίγες. Ναι, μετά από μια καταμέτρηση που κάναμε με τους πρόεδρους μου και τον πρόεδρο των κοινοτήτων μας, γιατί σώσαμε ότι στα όρια του Δήμου μας έχουμε 62 Ιρλανδικές διαβάσεις, δηλαδή 62 σημεία που περνάνε ο δρόμος μέσα από ποτάμι, ρέμα. Αυτή την περίοδο κοιτάζουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε τις πινακίδες έτσι ώστε να υπάρχει σήμανση που να προειδοποιεί τον κόσμο αν χρειάζεται σε περίπτωση που έχουμε κάποιο πλημμυρικό φαινόμενο να είναι προσεκτικός όταν περνάει από εκεί. Σαν Δήμος έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να καθαριστούν τα φρεάτια μέσω της ΔΑΕΑΝ για να μην έχουμε πρόβλημα μέσα στην πόλη, μέσα στο Δήμο μας. Καθώς και είμαστε σε συνεργασία με την αντιπεριφέρεια εδώ και τον κύριο Ανδρουλάκη για τον καθαρισμό των ρεμάτων. Όπως είδατε, έχει ξεκινήσει από τον παραποτάμιο του Δήμου μας και προχωράμε. Υπάρχουν κάποια σημεία που σας έχουν επισημάνει οι πρόεδροι των χωριών όπου πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, κύριε Ασαλάκη, για την επόμενη περίοδο που είναι αυτή των γιορτών και της κακοκαιρίας. Έχουν κάποιες ιρλανδικές διαβάσεις οι οποίες έχουν ήδη τη σήμανση. Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα σημεία, δηλαδή τα έχουμε δει από πιο παλιά. Έτσι, γνωρίζουμε. Είναι κάποια σημεία στο Καλοχωριό, κάποια σημεία στην Κριτσά, κάποια σημεία στη Νεάπολη, εκεί που είναι το ποτάμι, το ρέμα που πηγαίνει προς την Βουλισμένη. Τα γνωρίζουμε. Έχουμε κάνει τις επαρκείς ενέργειες. Τώρα, αυτό το διάστημα, η αντιπεριφέρεια έχει προχωρήσει στον καθαρισμό. Θεωρώ ότι η περιοχή μας δεν είναι τόσο δύσκολη όσο άλλα σημεία, έτσι ώστε να έχουμε πυρικά φαινόμενα. Εμείς, σαν Δήμος, σαν πολιτική προστασία, οφείλουμε να κάνουμε τις ενέργειες τις απαραίτητες που πρέπει για να προλάβουμε, μην τυχόν έχουμε κάποιο έκτακτο γεγονός. Έτσι κι αλλιώς είστε σε στενή συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους φορείς, υπηρεσίες, αλλά και την αντιπεριφέρεια Λαστείου, ώστε να έχετε ένα συντονισμό άμεσης επέμβασης εφόσον χρειαστεί θεμοφύλαε. Σωστά, γι' αυτό γίνονται και τα συντονιστικά, το ΤΕΣΟΠ, το δικό μας που κάναμε πριν μια εβδομάδα και το ΠΕΣΟΠ που έγινε προχθές στην περιφέρεια. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας, έτσι ώστε αν χρειαστεί να μπορέσουμε να επέμβουμε σε συνεργασία βέβαια και με την περιφέρεια και τους υπόλοιπους Δήμους, τους όμορους που είναι στην περιοχή μας.